Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κωνσταντζάνη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Κύριε Χρήστο, Έλενα. Καλημέρα κύριε Κωνσταντζάνη. Φαίνεται πως κάποιοι οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στα κτίρια της περιφερειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριές εξέλευαν την ανοχή μας και την μη αντίδρασή μας το τελευταίο διάστημα ως αδυναμία. Ο κόμπος όμως έφτασε στο χτένι και ήρθε όλα να λογαριαστούμε με όλους όσους δεσέβονται πρώτα και κύρια τον Ιδρώτα και το μόχθο των αθλητών μας. Είναι η κατάλληλη στιγμή η φίλαθλη και όχι μόνο κοινή γνώμη της Καστοριάς να μάθει τις αλήθειες. Λέει για κάποιους εκεί στην αντιπεριφέρεια, κύριε Κωνσταντζάνη, η ανακοίνωση της ομάδας της Καστοριάς. Τι συμβαίνει εδώ και τόσο καιρό και δεν μπαίνει η περίφημη υπογραφή ώστε η ομάδα της Καστοριάς τώρα, στην πιο κρίσιμη περίοδο που δίνει τους αγώνες μπαράζ για την άνοδο στην Τρίτη Εθνική, να αγωνίζεται δεξιά και αριστερά? Καταρχήν με βρίσκεται λίγο απροετοίμαστε για αυτή τη συνέντευξη, αλλά πρώτον αυτό, δεύτερον, δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση να κάνουμε δικαστήριο σε εισαγωγικά. Μάλιστα. Για όλη αυτή την διαδικασία. Mm-hmm. Σαφέστατα σεβόμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση το σωματείο και τους ποδοσφαιριστές πάνω απ' όλα, γιατί και εμείς έχουμε περάσει από διαδικασίες όχι μόνο σωματείων αλλά έχουμε και παιδιά που συμμετέχουν. Σωστά. Σε αυτά. Προφανώς αυτοί οι οποίοι είναι γύρω από την ομάδα, και δεν βάζω μέσα και το Διοικητικό Συμβούλιο ή την ΕΠΣ, να μην γνωρίζουν επακριβώς τι έχει συμβεί. Ναι. Και επηρεάζονται από το γύρω κόσμο. Εάν έρθει η ώρα, γιατί νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης να βάλουμε. Όχι, αλλά δίνονται τους και κάποια στοιχεία. Σε αυτή τη διαδικασία τώρα να παρουσιάζω εγώ χαρτιά, να παρουσιάζουν κάποια άλλα χαρτιά και να είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, να τους αφήσουμε να κάνουν τους αγώνες τους έτσι όπως πρέπει να τους κάνουν. Πού να τους κάνουν όμως? Εδώ την άδεια τέλεσης αγώνα πήραν για να την κάνουν στο γήπεδο του Κάστορα. Μπορεί να αλλάξει κάτι και τους επόμενους εντός έδρας αγώνες να τους παίξει η ομάδα στη φυσική της έδρα στο ΔΑ Καστοριάς? Γιατί εδώ, πιο κάτω, η ανακοίνωση λέει πιο κάτω, υπάλληλοι και αίρετοι, προσέξτε εδώ, υπάλληλοι και αίρετοι. Εγώ βέβαια δεν κάτω και έδρα, εγώ δεν είμαι εδώ τίποτα κανένα χρόνο, πιστεύω ότι δεν αναφέρονται σε μένα, αλλά να σας πω και κάτι, δεν με φοβίζει και αυτό, μπορούμε κάποια στιγμή να τα πούμε όλα αναλυτικά. Το θέμα είναι ότι άτομα τα οποία έχουν επηρεάσει τόσο την διοίκηση όσο και την κοινή γνώμη και είναι αιρετοί του Δήμου Καστοριάς, έχουν υπογράψει σε μια επιτροπή γνωμοδοτική, προσέχω πάρα πολύ τι λέω, παρακολούθησης του γηπέδου, γιατί η κυβέρνηση κεντρική πρέπει να βάζει και μία επιτροπή η οποία να ελέγχει σε εισαγωγικά τα καλώς ή κακώς κείμενα σε ένα σε οποιοδήποτε οίκημα και περισσότερο όταν αυτό είναι γήπεδο, και αυτή η επιτροπή αναφέρει και υπογράφεται από όλα αυτά τα άτομα συν. Δεν ξέρω αν τις παρούς είναι αναφέρω, συν γιατρό, συν αστυνομία, συν πυροσβεστική υπηρεσία, συν μηχανική πιέψιλον, συν αιρετή του Δήμου Καστοριάς. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κανέναν από εκεί, το αναφέρω γενικά. Όπου σημειώνουν, κύριε Νατσούλη, ακριβώς αυτά τα λόγια, ότι το γήπεδο είναι ακατάλληλο και θέτει σε κίνδυνο
τόσο τους αθλητές όσο και τους φιλάθλους. Να καταλάβουμε ακριβώς το ζήτημα. Είναι αυτό ότι είναι ακατάλληλο το γήπεδο ή ότι δεν έχει άδεια λειτουργίας? Γιατί αν δεν έχει άδεια λειτουργίας, εδώ η ομάδα παραθέτει ένα επίσημο έγγραφο 28 Τετάρτου του 22 του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού σε επίσημη απάντηση στο ερώτημα του βουλευτή που αναφέρει ρητά πως η άδεια λειτουργίας του ΔΑΚ είναι σε ισχύ μέχρι 31 Οκτώβου του 22. Ναι. Είναι σε... Άρα γιατί δεν βάζετε υπογραφή? Αναφέρει η κυβέρνηση ότι είναι σε ισχύ. Παράπλευρα κάθε χρόνο υπάρχει γνωμοδοτική επιτροπή. Ναι. Και βάσει αυτής της επιτροπής, τυπικά δεν υπάρχει και ουσιαστικά άδεια λειτουργίας. Ήδη από το 2018 με πληροφορήσαν οι υπηρεσίες μας ότι και ο τότε Περιφερειάρχης και ο ΝΙΝ δεν έχουν δώσει άδεια λειτουργίας, ναι, του εν λόγω γηπέδου. Ναι, αλλά και αυτό το έγγραφο τι λέει τότε εδώ? Τότε τι λέει αυτό το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού? Και την δική μας αλληλογραφία, ναι, διότι ο Γενικός Γραμματέας παραπέμπει, αν δείτε παρακάτω, σε πιο εξειδικευμένο άτομο του Υπουργείου, ναι, η οποία σε τηλεφωνική επικοινωνία παραθέσαμε και στείλαμε όλα τα έγγραφα. Περιμένουμε, εφόσον γίνει γνώστρια όλης της αλληλογραφίας, γιατί και αυτό είναι το ζητούμενο, δεν μπορούμε να παίρνουμε αποσπασματικά ένα κείμενο. Εντός της ημέρας αναμένουμε την απόφασή της, και η οποία θα ανακοινωθεί μάλλον και επισήμως τόσο στο Δήμο όσο και στον Σύλλογο των Αθλητικών της ομάδας. Ο Σύλλογος, η διοίκηση του οποίου σύσσωμη όπως λέει εδώ, ζητάμε δημόσια, έστω και στο παραπέντε, να πριτανεύσει λογική και να δοθεί η άδεια τέλεση των αγώνων για τα δύο εναπομείναντα εντός έδρας παιχνίδια. Υπάρχει, ξαναρωτάω κύριε Κωνσταντζάνη, περίπτωση τα δύο εναπομείναντα παιχνίδια, εάν ρυθμιστούν κάποια πράγματα που δεν ξέρω ακριβώς τώρα πώς μπορεί να ρυθμιστούν και σε πόσο χρόνο μπορεί να ρυθμιστούν, να δοθεί άδεια από εσάς για τους δύο αυτούς αγώνες? Η διάθεση υπάρχει, πρέπει όμως τι να είμαστε 100% νομικά καλυμμένοι. Τι να γίνει λοιπόν, εδώ είναι το νομικά ζητούμενο. Νομικά καλυμμένοι. Τι ζητάτε το από την Καστοριά? Ξέρετε ότι αυτό το χαρτί έχει πάει στην εισαγγελία από την προηγούμενη? Και ο εισαγγελέας ρητός έχει πάρει τόσο μεγάλη διάσταση, κύριε Νατσούλη. Φυσικό είναι. Και να πω και κάτι ακόμα. Εμείς είχαμε προτείνει εδώ και κάτι μήνες πριν έναν τρόπο η άδεια αυτή να περιέλθει και να υπογράφεται από το Δήμο. Μάλιστα. Και να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είχε γίνει, νομίζω, για το γήπεδο του Άργους, αν δεν κάνω λάθος. Ξέρετε τι ωραία και εγώ ζητά από κάποιον άλλον να βάλει υπογραφή και εγώ να προβάλλω με μπροστά ενώ δεν έχω καμία ευθύνη. Μισό λεπτάκι, κύριε Κωνσταντζάνη. Πάρτε λοιπόν την ευθύνη. Ναι. Ωραία, της άδειας λειτουργίας του γηπέδου. Ναι. Εσείς και εμείς να δώσουμε την άδεια τέλεση αγώνα. Όχι όμως να δώσουμε, να βάλουμε υπογραφή σε μια άδεια λειτουργίας που εκ του ΚΑΝΕΦ δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Και άρα εγώ λέτε, βάζω πολύ ωραία υπογραφή. Άρα και λέτε οτιδήποτε. Ότι θα μπορούσε να μεταβαστεί όλη η ευθύνη και βεβαίως να υπογράψει για την, για την άδεια του γηπέδου, των αγώνων κτλ. Ο ίδιος ο Δήμαρχος. Φωνάζουν τόσο καιρό να πάρουν πλήρως την ευθύνη. Τους το έχετε προτείνει και το έχουν αρνηθεί στον Δήμο? Δεν προλαβαίνουμε, δεν κάνουμε. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, 100% ο Δήμαρχος δεν τα γνωρίζει όλα αυτά. Τα επιλαμβάνονται βέβαια οι συναρμόδιοι αντιδήμαρχοι και άλλοι, οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτό το κομμάτι, αλλά αυτό έχει προταθεί, ναι, από την πρώτη στιγμή. Μου κάνει εντύπωση, γιατί πολλά στελέχη της διοίκησης της, του ΑΣΥΓΜΑ Καστοριά 1980 είναι αυτή τη στιγμή συμπτωματικά είτε δημοτικοί σύμβουλοι, είτε πρόεδροι, είτε αντιδήμαρχοι. Βεβαίως. Δηλαδή είναι αρκετά στελέχη μέλη της διοίκησης της Καστοριάς και μέλη της δημοτικής αρχής. Όταν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού αποστέλει ένα εγγραφό, ναι, η ερώτησή μου ήταν εάν ξέρει πλήρως την αλληλογραφία. Αυτή η τη απάντηση στιγμή είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρει, ναι, την αλληλογραφία,
και εμείς προχωρήσαμε στην πιο εξειδικευμένη υπάλληλο του Υπουργείου, το οποίο μας υπέδειξε ο Γενικός Γραμματέας. Έχουμε στείλει όλη την αλληλογραφία και νομίζω ότι θα έχω τη δυνατότητα 100% να διαλευκάνουμε το όλο θέμα και την διαφωνία που υπάρχει κατέρωθεν μας. Μια διευκρίνηση. Να μεταβαστεί η ευθύνη από εσάς προς τον Δήμαρχο και να υπογράψει ο Δήμαρχος. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία ή γίνεται μέσα σε μερικές ώρες? Γίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Α, γίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Βεβαίως. Α, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρξει ένα έκτακτο συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή, ναι, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, με επιφύλαξη βέβαια, ναι, πληροφορήθηκα ότι η άδεια, ναι, περιήλθε, η άδεια λειτουργίας, μην, ναι, μπερδεύουμε την άδεια τέλεσης, ναι, στην, ναι, περιφέρεια, επειδή ορίστηκε ένας χ αριθμός θεατών και από έναν χ αριθμό θεατών, ναι, η άδεια έρχεται στην περιφέρεια. Εάν αυτός ο αριθμός των θεατών πέσει σε νούμερο, ναι, και αυτό το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Μιλάμε για 4-5 χιλιάδες θεατές. Πράγμα αδύνατο να πέσει, υπάρχει. Δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τότε περιέλθεται, είναι όπως όλα τα άλλα τα γήπεδα του Δήμου, όλης της περιφέρειάς μας, που την άδεια την παίρνουν από τον εκάστοτε Δήμο. Άρα λέτε, το θέμα είναι στην αρμοδιότητά μας κανένα άλλο γήπεδο. Έχουμε μόνο αυτό το μεγάλο γήπεδο της Κατοριάς. Άρα δεν είναι αρκετά εύκολο να φτάσει αυτή η αρμοδιότητα ποσόστου. Εφόσον θέλουν και στηρίζουν τόσο ότι, δεν, ότι μπορούν και λένε σε εμάς να βάλουμε υπογραφή, ας βάλουν οι ίδιοι. Μάλιστα. Είναι τόσο, λέτε, απλό. Με μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα είναι την ευθύνη ποιος θα την πάρει. Το θέμα είναι ποιος θα πάρει την ευθύνη. Βεβαίως. Εδώ, από εδώ και, από εδώ και μετά... Γιορτάζει και ο αρμόδιος. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Ναι. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Σήμερα γιορτάζει και ο αρμόδιος, να ξέρετε. Και ψάχνουμε να βρούμε τον αρμόδιο. Ναι. Είναι η γιορτή, λοιπόν, του Αγίου Αρμοδίου σήμερα. Αλήθεια σας το λέω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω να δώσω περαιτέρω. Ποιος είναι ο αρμόδιος, λοιπόν, εδώ που θα μας δώσει τη λύση? Ότι δεν είναι ωραίο πράγμα στον ψυχισμό όλα αυτά. Ναι, και επειδή η Καστοριά κάνει μια προσπάθεια, επιτέλους μετά από καιρό να έχουμε και πάλι μια ομάδα στην Τρίτη Εθνική, και επειδή είναι κρίσιμοι αυτοί οι αγώνες, γι' αυτό και γίνεται όλος αυτός ο τόρος. Το η Καστοριά ήδη με το που έπαιξε τον Κάστορα έχει χάσει και το πρώτο μάτς. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι... Έχασε βέβαια άδικα, εγώ νομίζω. Άδικα το χάσε, άδικα το χάσε, πραγματικά άδικα. Τελευταία στάδια. Το χάσε όμως, το χάσε Το χάσε. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει δυσκολία και μετέπειτα λειτουργίας. Το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο σαν περιφέρεια μπορούμε να κάνουμε είναι... Α, μισό λεπτάκι, τι λέτε εδώ? Λέτε ότι εάν βγούμε στην Τρίτη Εθνική θα υπάρχει θέμα γηπέδου και στους αγώνες της Τρίτης Εθνικής? Αν δεν λυθεί αυτό το θέμα, πώς θα διαιωνίζεται? Μάλιστα. Δηλαδή ήρθε μία υπηρεσία, ωραία, ναι, και η οποία λέει ότι κακώς, ναι, κάποια πράγματα γινόντουσαν. Ναι. Λοιπόν, η απόφαση είναι ότι μέχρι εδώ δεν υπάρχει περαιτέρω, εφόσον κρίνουμε ότι υπάρχει παρανομία. Τι να κάνουμε δηλαδή, να διαιωνίσουμε μία παρανομία ή παρατυπία? Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Εμείς είμαστε εδώ και αύριο δεν είμαστε. Οι υπάλληλοι όμως είναι υπάλληλοι μόνοι. Και έτσι οι υπάλληλοι λέτε ότι δεν παίρνουν αυτή την ευθύνη. Τους, δηλαδή να τον βάλουν, δηλαδή να, δεν είναι και ένα δύσκολο θέμα αυτό? Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ είμαι αντιπεριφερειάρχης. Αύριο όμως δεν είμαι. Ο υπάλληλος όμως είναι σταθερά εδώ. Βέβαια, η και ανακοίνωση πρέπει να λέει... έχει μια σαφή, ναι, απάντηση και σαφή πορεία. Η ανακοίνωση, λέει, βέβαια, να παρεκκλίνει. Η ανακοίνωση λέει βέβαια ότι οι υπάλληλοι και αιρετοί σε αγαστή συνεργασία αρνούνται πεισματικά να δώσουν άδεια τέλεσης. Δεν πειράζει. Τους συγχωρώ. Νομίζω δεν λένε για μένα. Ίσως να μιλάνε και για τους προηγούμενους. Πάλι τους συγχωρώ. Ωραία. Ο υπάλληλος δεν μπορεί να υπακούει 100% τον εκάστοτε αιρετό. Ναι. Και να βάζει το κεφάλι του, ας πούμε, στο που λένε, ναι, τηλεμητόμο. Έτσι δεν είναι, εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Εγώ μπορώ να θέλω. Εσείς το θέμα είναι αυτό, κύριε Κωνσταντζάν, το έχετε συζητήσει με τον Δήμαρχο ώστε να λυθεί το ζήτημα? Πάρε την ευθύνη, υπόγραψε, κύριε Κορεντσίδη, και όλα καλά. Νομίζω θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Ο κύριος Δήμαρχος είναι πολύ θετικός σε αυτές τις διαδικασίες. Τώρα βέβαια είναι σε δύσκολη θέση.
Ναι. Γιατί βρίσκεται ανάμεσα σε υπαλλήλους περιφέρειες και σε υπαλλήλους και συναδέλφους του, ναι, μέσα στο Δήμο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η δική μου θέση και η θέση του Δημάρχου είναι περίπλοκη. Εξόχως δύσκολη. Ναι. Προς το παρόν κρατάμε ισορροπίες σωστές και νομίζω ότι θετική βούληση υπάρχει. Περιμένουμε αγωνιωδώς να δούμε τι συνέχεια θα υπάρχει. Λοιπόν, κυρία Κοζατζάνη, νομίζω ότι δώσαμε κάποια κατεύθυνση. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα και στη συνέχεια. Και αν πραγματικά οι άλλοι δύο εντός έδρας αγώνες θα δοθούν από την ομάδα της Καστοριάς στην φυσική της έδρα ή θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο γήπεδο του Κάστορα. Αλλά επισημαίνεται και αυτό και το ξαναλέμε μια ακόμη φορά. Από τη στιγμή που η Καστοριά βγει τελικά στην τρίτη εθνική με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, θα πρέπει να λυθεί το θέμα του γηπέδου διαπαντός, μια και δεν θα μπορεί να αγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο αν είναι στην γάμα εθνική. Και αν δεν ακολουθήσουν βελτιώσεις. Εάν δηλαδή μάλιστα δεν αλλάξει κάτι, πώς σήμερα δεν δίνουμε και αύριο θα δώσουμε. Θυμήστε μας λίγο, γιατί μας τηλεφωνεί και ο κύριος Ποντίκης, ο Γενικός Αρχηγός. Μέχρι πέρσι πώς είχε άδεια και φέτος δεν έχει? Μια απάντηση και γι' αυτό. Ουσιαστικά οι υπηρεσίες μου και ο νομικός σύμβουλος δηλώνουν ότι από το 18 δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας. Α, όχι από πέρσι λέτε, γιατί ο κύριος Ποντίκης μας λέει μέχρι πέρσι είχε. Δινότανε άδεια τέλεση αγώνα, ναι, με ευθύνη αυτών που υπογράφανε. Μάλιστα. Άρα λέτε ουσιαστικά από το 18 υπάρχει το θέμα και όχι από... Και από, ναι, και επί κύριου Καρυπίδη. Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχουν έγγραφα δηλαδή στις υπηρεσίες που υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω, θα δούμε πραγματικά τι θα συμβεί και αν με απόφαση, επαναλαμβάνω, Δημοτικού Συμβουλίου μεταφερθεί η ευθύνη από την αντιπεριφέρεια στον Δήμο για να υπογράφει ο Δήμαρχος. Θα πρέπει να το δούμε με το νομικό σύμβουλο και της περιφέρειας και του Δήμου και να δούμε εάν με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεπεραστεί κάποιο πρόβλημα, κάποιο εμπόδιο, και αναλάβουν την ευθύνη εξ ολοκλήρου. Θα είναι κρίμα εδώ που φτάσαμε να χάσει το τρένο η ομάδα της Καστοριάς πραγματικά λόγω και τέτοιων ζητημάτων. Να είναι αγωνιστικά να το καταλάβω, να είναι χίλια δυο να το καταλάβω, αλλά να χάσουμε μια άνοδο γιατί δεν μπορεί να βρεθεί λύση για αυτό το θέμα θα είναι κρίμα και άδικο. Πραγματικά ήταν πρέπει ένα να βρεθεί. Πρόβλημα το οποίο, κύριε Νατσούλη, διαιωνιζόταν. Οι υπηρεσίες λοιπόν αποφασίσανε, επειδή αλλάξανε και μορφή, να δώσουμε ένα τέρμα και μη παράταση, και μη παράταση του όλου θέματος. Και αυτό αποφασίστηκε. Κυρία Κοζατζάν, είναι γεγονός, αυτή τη χρονική, ναι, είναι γεγονός ότι μετά τα μνημόνια κυρίως οι υπάλληλοι βάζουν δύσκολα υπογραφή, αν δεν είναι απόλυτα σίγουροι για αυτή και την υπογραφή. Και να σας πω και κάτι. Όλοι το ξέρουν αυτό, όσοι είναι και έχουν κάποια σχέση με το δημόσιο περιεχόμενο, το δημόσιο τομέα. Οι υπάλληλοι έχουν γίνει πάρα πολύ προσεκτικοί μετά τα μνημόνια για το που βάζουν την υπογραφή τους. Έτσι, να σας πω όμως και κάτι άλλο που σκέφτηκα. Αυτά τα δύο χρόνια, ναι, και αγώνες να γινόντουσαν σε έναν αθλητικό μόνο χλωοτάπητα, ναι, απαγορευόταν η παρουσία θεατών. Ναι, βέβαια. Και έτσι δεν υπήρχε τόσο ο έντονο κίνδυνος το θέμα, για την ανθρώπινη ζωή. Ναι, ναι, ναι. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Βέβαια, εντάξει, είναι ένα γήπεδο το οποίο, εντάξει, μπορεί να έχει τα προβλήματά του, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάθουμε και κάτι αν δούμε και τον αγώνα μας εκεί. Εντάξει, είναι... Ναι, αλλά το θέμα ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Να σας πω δηλαδή. Εμείς μια χαρά το βλέπουμε το γήπεδο τώρα. Και η μύτη του ενός να τρέξει από την ηλίαση. Θα τρέχει κόσμος. Θα τρέχει κόσμος. Θα τρέχει κόσμος. Ναι, αυτό θέλω ακριβώς να πω. Καταλάβατε. Εμείς δεν λέμε ότι το γήπεδο. Θα πέσει άμα πάμε εμείς τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι και αυτά τα δύο χρόνια που αναφερόμαστε, ναι, απαγορευόταν και η παρουσία θεατών λόγω, ναι, του κορονοϊού. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και υπήρχε ένας ακόμη λόγος. Μια μεγαλύτερη ανέχεια. Καταλάβατε σε όλο αυτό. Σωστά. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι φταίγανε πριν ή πιο πριν ή φταίνει τώρα. Mm-hmm. Είναι η χρονική συγκαιρία που τύχανε όλα μαζί. Μάλιστα. Τώρα, παρεπιπτόντως, επειδή πριν από λίγο δεν δώσατε και μια κοινή συνέντευξη με τον κύριο Κορεντσίδη, ναι, για, ναι, το, ναι, Ραν Γκρις. Μήπως και παρουσία... Και παρουσία και της κυρίας Ράμπη και της πρέσβυράς μας, της Γιαζιτζίδου, της Χριστίνας. Εκεί μήπως το συζητήσαμε το θέμα αυτό παράλληλα, μήπως έγινε κάποια συζήτηση με τον κύριο Κορεντσίδη.
για αυτό το ζήτημα ή δεν το συζητήσατε καθόλου? Το έχουμε συζητήσει πριν κάποιες μέρες με τον κύριο Κασαπίδη, ο δήμαρχος και εγώ. Μάλιστα. Βρέθηκε κάποια άκρη εκεί, έχουμε κάτι από εκείνη τη συζήτηση? Έχει συζητηθεί το θέμα αυτό. Περιμένουμε. Σε αναμονή, ναι. Σε αναμονή. Για το Ράγκρις μια κουβέντα πριν κλείσουμε. Με όλοι εκδηλώσαμε. Ξαναβγαίνουμε στον δρόμο. Μαζικός αθλητισμός. Ναι, μαζικός αθλητισμός. Καταρχήν είναι μεγάλη χαρά μας. Ναι. Γιατί μετά από 2 χρόνια απουσίας και μπορώ να πω ότι πέρσι γίνανε πολύ μεγάλες προσπάθειες να γίνει αυτή η διοργάνωση, αλλά ήταν αδύνατον. Αλλάξαμε 3 ημερομηνίες. Ναι. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη διοργάνωση. Αρχίσαμε επιφυλακτικά για φέτος. Πήγαμε όμως πολύ καλά. Ήταν αρκετά ευχαριστημένος ο κύριος Ράπτης, διότι μας βοήθησε η απελευθέρωση λίγο λόγω της πανδημίας, να χαλαρώσουμε κι εμείς λίγο. Υπάρχει ένα όριο συμμετεχόντων, 1500, το οποίο το πλησιάζουμε ήδη. Κάποια χιλιόμετρο ημιμαραθώνς νομίζω έχει κλείσει, δεν χωράει άλλους συμμετέχοντες. Τα είπε και αναλυτικά ο κύριος Ράπτης. Είναι μεγάλη χαρά μας που γίνεται επανεκκίνηση, όπως είναι ο καλύτερος όρος, που φιλοξενείται το Run Greece πάλι στην πόλη της Καστοριάς. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό γεγονός αυτό. Το πρώτο μέσα στο 22 έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης και το δεύτερο είναι στην Καστοριά. Υπάρχουν περιφέρειες δηλαδή οι οποίες δεν θα γίνει διοργάνωση Run Greece, θα αποκλειστούν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι επίσης σημαντικό ότι αφιερώνεται και από εμάς και από το ΣΕΓΑΣ στους ανθρώπους που χάθηκαν τα 2 χρόνια αυτά της πανδημίας του κορονοϊού. Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Ναι. Ευχαρίστησα τους συνδιοργανωτές, το Δήμο ΣΕΓΑΣ, τη Χριστίνα τη Γιαζιτζίδου, την πρέσβυρά μας, και τους εθελοντές. Πολύ σημαντική η παρουσία των εθελοντικών σωματείων. Και πολλές ευχαριστίες στους συμμετέχοντες. Καλούμε όλους τους πολίτες και αυτούς που δεν συμμετέχουν να κατέβουν στην πόλη της Καστοριάς και να στηρίξουμε όλοι τους αθλητές μας και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην διοργάνωση. Ωραία. Και χαμόγελα να ξαναβγούν στους πολίτες μας. Ξανά την Κυριακή στους δρόμους της Καστοριάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκοζατσάνη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νατζή. Καλή σας ημέρα. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.